Ευτυχία, ανακούφιση και δικαίωση. Αυτά είναι τα συναισθήματα υποψήφιων των πανελλαδικών εξετάσεων που κατάφεραν μετά από κόπο ένα δικό τους προσωπικό άθλο. Μεταξύ αυτών, η αριστούχος του δεύτερου ΕΠΑΛ Μαρία Ιατρού, η οποία πέτυχε την ιατρική με 19.640 μόρια. Η ίδια μιλά για το δικό της ταξίδι, ενώ λίγους μήνες πριν βίωσε την απώλεια του πατέρα της. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ικανοποιημένη από τον εαυτό μου. Υπήρχε πάρα πολύ πίεση, η αλήθεια είναι, και πάρα πολύ κούραση μέχρι να έρθουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τα καταφέραμε όμως. Δυστυχώς έχασα και τον μπαμπά μου μέσα σε αυτό το ταξίδι 2 μήνες πριν δώσω τις πανελλαδικές, οπότε μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αναρρώσω. Αλλά είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ καλά εκεί που βρίσκεται και ότι είναι πολύ χαρούμενος για εμένα αυτή τη στιγμή. Το ήθελε πάρα πολύ να μπω στη συγκεκριμένη σχολή. Δυστυχώς δεν κατάφερε να με δει, αλλά ξέρω ότι με βλέπει από κάπου ψηλά. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών σκόρπισε σε χιλιάδες υποψήφιους χαμόγελα ικανοποίησης και έδωσε τέλος στην πρώτη μεγάλη αγωνία τους. Ο Κωνσταντίνος Κατσαράκης, ο οποίος πέτυχε τα 18.630 μόρια, λέει πως πρόκειται για μια δύσκολη εμπειρία, ωστόσο ο κόπος του ανταμείφθηκε. Δικαιωμένος και τυχερός μάλιστα, γιατί από αυτά που ακούω κιόλας, φέτος ήταν μια χρονιά στην οποία. Εντάξει, και πολύ καλοί μαθητές, ας πούμε, ζορίστηκαν και αυτό είναι άδικο, γιατί εντάξει, έχουν παλέψει, έχουν προσπαθήσει και ήταν δύσκολη χρονιά και τα θέματα ήταν δύσκολα. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, απαιτείται βέβαια να διαβάζεις, να πηγαίνεις κάποια βόλτα, να βρεις κάποιο τρόπο να μην αγχώνεσαι. Τα 18.650 μόρια κατάφερε η Λιδία Σπανάκη μετά από συστηματική μελέτη, ενώ προσπάθησε, όπως λέει, να βρίσκει την ισορροπία μεταξύ διαβάσματος και προσωπικού χρόνου. Προσπάθησα και τα συνδύασα όλα μαζί, έβγαινα τις βόλτες μου, προσπαθούσα να χαλαρώσω, έβλεπα τις ταινίες μου που μου αρέσει πάρα πολύ και ασχολούμαι και με πράγματα που μου αρέσουν, έτσι ώστε να ξεσκάσω από το πολύ διάβασμα. Σε ποια σχολή θέλεις να περάσεις? Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, θα το ψάξω, αλλά προς το παρόν σκέφτομαι φαρμακευτική. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα ιδιαίτερο ταξίδι που απαιτεί προσήλωση και στόχους, ωστόσο η ώρα της δικαίωσης και της χαράς ήρθε και για τη Σοφία Χριστοδουλάκη που πέτυχε τα 18.620 μόρια. Πολύ χαρά που δικαιώθηκαν οι κόποι μου, γιατί πιο πολύ σκεφτόμουν αυτό. Ανάμεσα στην οδοντιατρική και στην ιατρική και στα διάφορα άλλα. Φαρμακευτική είναι αυτά τα τρία. Ανακούφιση νιώθει πλέον μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών ο Γιάννης Παχάκης, ο οποίος κατάφερε μέσα από προσπάθεια και πολύ διάβασμα τα 18.400 μόρια. Τώρα αυτή τη στιγμή νιώθω χαλάρωση, όχι ιδιαίτερη χαρά, απλώς χαλάρωση, γιατί το περίμενα. Αυτό και πολύ χαλάρωση που δεν χρειάζεται να ξαναδώσω, ικανοποιημένος και πολύ χαρούμενος που ικανοποίησα τους γονείς μου και τον παππού μου. Ανάμεσα στους επιτυχόντες και η Σοφία Πετράκη, η οποία λέει πως έκανε θυσίες του προσωπικού της χρόνου και πως οι δικοί της άνθρωποι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά της. Το τόσο εντατικό διάβασμα, το ότι έπρεπε να θυσιάσω ελεύθερο χρόνο, κάποιες φορές και την κοινωνική μου ζωή, για να διαβάσω και να πετύχω το στόχο μου. Με βοήθησαν πάρα πολύ όλοι οι άνθρωποι γύρω μου κυρίως. Η οικογένειά μου, οι καθηγητές που ήταν πολύ υποστηρικτικοί.